Και εκεί που λέτε, παιδιά μου, που είχαμε αναθαρίσει, πήραμε, ξέρω εγώ, το Μέμφυ αρχίσει και τα βάζει τα κουτάκια του σε μια σειρά και πηγαίνουν όλα καλά. Πριν ο Αλέκτορα λαλήσει, oh. ο Τζα, εκτό για όλη τη χρονιά. Δεν <Συφθ> είναι κάτι. Δεν είναι τραυματισμό <Συφθ> του. Δεν κατάλαβα τι ακριβώ έγινε. Τον έχουνε, το, το... μα μας προσάπτουν κάποιοι ότι τον ε, Τον, κατεμιά. τον είναι τόσο σοβαρό τραυματισμό για να χάσει όλη τη χρονιά. Είναι, εγώ... Ναι. Δεν είναι, εγώ υποψιάζομαι ότι είναι, και τα λοιπά. Όχι, μην υποψιάζει. Προχτέ να του. Ξεκινήσανε του. Είναι, είναι γνωστό παύρες... τραυματισμό. Ξεφτυ... Σε Συνήθω τον παθαίνουν οι baseball players. Α, γιατί, αυτό που είχε πάθει ο Πέρντι. Όχι. Λ... Λέει Μπλουμ Τέρνε, ε, στον νόμο δηλαδή, ένα στένοντα, ο οποίο δεν είναι. Δεν τον παθαίνει σε μια στιγμή. Λέει αυτό, είναι, αυτό, αυτό επιδεινώνεται με τον καιρό. Ναι. σκάφασε σε μία κίνηση, κόβεται και δεν γίνεται. Λέει, πρέπει. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζει να γυρίσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Κατευθείαν που βγήκε, έκανε το, τη μαγνητική. Κατευθείαν είδα ότι είναι αυτό. Λένε shut down και τα λέμε του χρόνου. Κατευθείαν. Δηλαδή. Ωραία. Και ήταν καταπληκτικό φέτο δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ καλό και ο, ο, ο JJJ είναι εκτό. Και ο Smart χτύπησε στο παιχνίδι του Mavericks. Το οποίο διαλύσαν του Mavericks τη βραδιά που έκανε καταπληκτική βραδιά ο Κάρι, Το έδωσε αυτό το match. Ε, δεν πίστευα ότι θα την mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η χρονιά των πολύ ωραίων ε... Μέμφυ Γκρίζλι. Τελειώνει. Τελειώνει κάπω έτσι. Ο, ο JJJ έχει δείξει ότι δεν μπορεί να, να κάνει τέτοιου, τέτοιου είδου step up, δηλαδή να πηγαίνει από ε, ξέρω εγώ, fringe all star σε ξέρω εγώ, all NBA. Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει όχι, αυτό. Επίση, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται φέτο δεν είναι τέτοια όπω πέρυσι. Πέρυσι ήταν σε καλή κατάσταση. Εγώ τον τον κράτησα, τον τράφηκα, αλλά δεν, ναι. δεν Ε, ο Τζά ήταν, είχε πάρα πολύ καλά νούμερα. 25 πόντου, 5 ασίστε, ξέρω εγώ, 8... Όχι, η εικόνα του ήταν 20... πάρα πολύ καλή. 5,5 rebound, 8 assist. Η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικότερα ή... η ομάδα κέρδιζε. Έτσι, ε... Το τρίδημο αυτού νου, με τον Μπέιν και τον Smart κόλλαγε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όσο το είδαμε. δηλαδή. Σαν ήταν... backcourt λέμε τώρα. Ναι, ήταν κα... κάτι που... που ταιριάζει. Δηλαδή, βάσει ρόλων, ταιριάζει πολύ. Λοιπόν, και ο Προφανώ και για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάζει ο, ο Σμαρτ. Ναι, Αλλά... Είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. <laughs> ναι. Αλλά. Όχι, κρίμα γιατί έβγαζαν κάτι που ήταν απελ... σίγουρα πολύ απελπιστικό. τι γίνεται. Σίγουρα μετά από αυτό έβγαλαν ένα, ένα αναστεναγμό ανακούφιση και οι Lakers και οι Warriors και οι Rockets που... Και το που το ψάχνουν. Και το φίνιξ, βεβαίω. Κοίταξε να δει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι γενικότερα, μια κανονική περίοδο στο, στο NBA, και ειδικά έτσι πώ έχει γίνει τώρα με το Play-In, ουσιαστικά δεν θέλει 10 ομάδε. Γιατί όταν θέλει, δηλαδή, 12-13 ομάδε να είναι contenders και να χτυπιούνται, mm -hmm. και όταν μια ομάδα η οποία δείχνει ότι είχε τη δυναμική να ξαναμπεί στο παιχνίδι και βγαίνει εκτό το συγκλονιστικό απρόβλημα. Γιατί έχουμε δει και χειρότερα να γίνονται. Έτσι, ναι, Είμαστε, ναι, ναι. Αλλά εμεί να σου θυμίζω του τάδε, ξέρω από μερικά χρόνια, που πήραν τον Κρίσπολ, δώσαν τον Κουέσπολ και ήταν ομάδα με 10 πιτσιδικάδε και βγήκαν έκτη. Έλατε. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Α, να, αυτή η νίκη ξέρω εγώ είναι ενδεικτική. Αλλά πρέπει να βρουν αυτό που λέγεται στο χωριό Unsung Heroes. Ε, κοίτα, Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να, να καλύψει το κενό του Ντίλον Μπρούξ. Η οποία ξέρω εγώ ξεκίνησε 25 χωρίς το 25η χωρί τον Τζαμποράν και δεν μπορούσε να έχει σκόρ. Και χωρί ο Σμαρ. Ναι, ναι. Ο Σμαρ μια χαρά καλύπτει το κενό. Ο Τζάναν Τζάξον Τραματία τι μπορεί να κάνει. αλλά κενό. Δεν του κάνουμε τον επικίνδυνο, αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθούν μαζί του. Εκτό αν μπουν μέσα, κάνουν καπιτολισμό τρίτη και δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή, να έχουν ένα ρεκόρ 60 με 70 δισεκατονήκε για να μπουν στα πλαίσια. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και καλό. Γιατί αυτή η χρονιά ήδη έχουν. Δηλαδή, η εκκίνηση, όταν, ναι. όταν, όταν, ο Τζάι επιστρέφει που είναι στο 6-19, πόσο είναι. 6-21. 6 6-19 πρέπει ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί είναι 25 παιχνίδια. Λοιπόν, ε, ήταν ήδη ένα τρελό handicap. Δεν κέρδισαν και όλα τα παιχνίδια, αλλά ήταν. Θα μπορούσε να είναι 4,5 μάτσε μπροστά πίσω από 3 4 μάτσα από, τα play-in. Play in οποτε θα πω εγώ ότι επειδή χρειάζεται ένα παίκτη εκεί πέρα, χρειάζεται ένα τριάρι, ένα τριαρδοσάρι, κάποιο παίκτη ο οποίο δεν τον έχουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι καθόλου άσχημο για να τον αφήσουν τον τζά. Το μόνο που φοβάμαι, παιδιά, πραγματικά. Μην έχει μόνιμη βλάβη. Όχι, δεν, 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 φοβάμαι καθόλου σε αυτό. Δεν υπάρχει. Η αποθεραπεία είναι 100% και ναι. είναι πολύ καλό ψηλό ποσοστό επιτυχία. Φοβάμαι τα ε, ε, λέτε, εξαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά. Εντάξει, θα, δηλαδή. θα βάλει μυαλό τώρα. Θα βάλει μυαλό. Γιατί εγώ δεν από, από αυτέ τι δηλώσει και τι δικέ του και περισσότερο του πατέρα του, δεν, δεν πιστεύω ότι έχουν βάλει. Ένα, μυαλό. Να το κάνουμε λίγο spicy. Ε, ο Στίβεν Άνταμ, συνεχίζει να ζει τον πάνω του χρόνου. Όχι. Όχι. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω asset. Ό, ναι. Δηλαδή έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω asset. Πιστεύει ότι θα κάνουν κάποια κίνηση μέσα στο 3 Line. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. ναι, νομίζω ότι θα πουλήσουν. Θα πουλήσουν τον Gernard. Μπορεί να πουλήσουν τον Adams σε συμβόλαιο. Ε, Ή τέλο πάντων το καλοκαίρι μπορεί να το κάνουν αυτό. Ε, υπάρχει... Έχουν και άλλου ε, βετεράνου. Δηλαδή, ο Τίλμαν θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για κάποιο, ε, κάποια ομάδα που ψάχνει έναν ε, τίμιο ψηλό που παίζει αμυνάρε και μπορεί να σου βάλει και. Ο Σμαρτ ε, ε, δεν κουνάει πάντω. Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Ναι. Ε, ε, ο ο Σμαρτ είναι. Τον, τον φέραμε, τον βάλαμε, δίδαμε ότι ταιριάζει. Αυτόν θα ζητήσουν. Τα λέμε του χρόνου. Αυτόν θα ζητήσουν όλοι. Τον δεν δώσουν 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 και να και θα του το δώσουν. Δεν θα του το δώσουν. Δηλαδή, πάει κάποιο και του δώσει δύο-τρία face rounds. First first, first pick. Θα Του προσπαθήσω τις να τη δουλέψω με κάνα mid pack ή βλακή. Δεν παίζει αυτό. Α δούμε. Ωραία. Αυτά. Οπότε ναι, στον draft θα πάρουμε ένα ψηλό pick. Είμαστε... Δεν είμαστε πολύ κοντά. Στο πάτο. Το είμαστε... Αυτή τη στιγμή έχουμε, έχουμε το θα χάσουν, θα 1, 2, 3, 4, 5. Το έκτο χειρότερο ρεκόρ. Δεν είναι άσχημο. Θα χάσουν, ένα θα, θα χάσουν θα και άλλο. Και θα έχουν και ψηλέ πιθανότητε Α... στη λιωταρία. Για, Για να δούμε τι γίνεται.